Πάμε, κύριε Μερτζάνη μου, να ρίξουμε μια ματιά στην δημοσκόπηση της ΡΑΣ για το Άξιον. Να δούμε, να πάρω το σχόλιο σου για το πώς θα βλέπεις. Νέα Δημοκρατία 40,2, ΣΥΡΙΖΑ 16,8, 11,5 το ΠΑΣΟΚ, 7,6 το Κομμουνιστικό Κόμμα, 3,8 η Ελληνική Λύση, 3,7 η Πλεύση Ελευθερίας, 2,8 η Νίκη, 2,4 το ΜέΡΑ 25, 2,6 ζητώ συγγνώμη το ΜέΡΑ 25, 2,6 το ΜέΡΑ 25, 2,2 το οι Σπαρτιάτες του Κασιδιάρη και 2,4 άλλο και δεν έχουν αποφασίσει 5,3. Και έρχομαι εδώ να πάρω ένα σχόλιο από εσένα. Καταρχήν φαίνεται ο προβληματισμός που υπάρχει στον κόσμο. Η Νέα Δημοκρατία είναι σταθερή. Και με έχει δυναμική δεδομένη. Και μια δυναμική δεδομένη. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κεφαλαιοποιήσει το παραμικρό. Ακόμα και την τη λύπη του κόσμου να διορθώσει αυτό που δεν έκανε καλά το 21 Μαΐου. Δηλαδή δεν κεφαλαιοποιεί τίποτα. Αντιθέτως βλέπουν να χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και χάνει προς τα μη καλά κόμματα. Και αφού δεν χάνει η Νέα Δημοκρατία, φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ όσοι, όλα όσα φεύγουν. Οι τέσσερις μονάδες πάνε στα μικρά κόμματα. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι δεν ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει άνοδος δημοσκοπική του ΠΑΣΟΚ. Και δυστυχώς βλέπουμε κάποια κόμματα τα οποία δείχνουν να έχουν δυναμική για να μπουν στη Βουλή και δεν θα έπρεπε να τα έχουν. Και δεν μιλώ για κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου. Μάλιστα. Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε. Να τα δούμε όλα, κύριε Μερτζάνη. Κάτι άλλο το οποίο θέλετε να επισημάνετε πριν σας αποχαιρετήσουμε? Τίποτα. Απλώς είναι πολύ σημαντικό το θέμα με τις 700 ψυχές που έχουν χαθεί και δεν πρέπει να μείνει ανεξερεύνητο. Και δεν πρέπει να μείνει αναπάτητο. Και αυτό είδαμε. Να σε ελπίσουμε ότι και η έρευνα της εδώ δικαιοσύνης θα βγάλει. Μας εμπιστεύονται πάρα πολύ. Πάντως γιατί οι Πακιστανοί ανακοίνωσαν διεθνή έρευνα. Και ο ΙΕ ζήτησε διεθνή. Και ο ΙΕ ζήτησε. Μάλιστα οι Πακιστανοί μας είπαν ότι είναι 300 άτομα από το Πακιστάν επάνω, 300 ψυχές και είχαν και κήρυξαν πένθος. Μένει να φανεί τι θα γίνει και αν θα μάθουμε ποτέ τι πραγματικά συνέβη σε αυτή την τραγωδία, σε μία ακόμη τραγωδία. Ευχαριστώ θερμά τον Νίκο Μερτζάνη. Καλώς ήρθατε και φίλο. Να είσαι καλά, Νίκο μου. Κυρίες και κύριοι, εμείς επιστρέφουμε για κλείσιμο σε πολύ λίγο.